πολιτιστική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ευρύτερα στα νησιά. Να συζητήσουμε για την ουσία του προβλήματος. Το ότι ο κύριος Μουτζούρης έχει εκφράσει και στο παρελθόν ακραίες θέσεις και έχει λειτουργήσει με έναν απίστευτο λαϊκισμό στο θέμα του προσφυγικού είναι δεδομένο και γνωστό. Γι' αυτό υποκινεί και έναν κόσμο όμως. Προσέξτε το όμως. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε για την ουσία του θέματος. Και η ουσία του θέματος είναι η εξής. Ότι η επίσημη Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε και τροφοδότησε έναν λαϊκιστικό λόγο όλα τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το προσφυγικό. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση δηλαδή, για τα πράγματα. Με ποιο τρόπο. Από την... Θα σας πω. Είπε, θα κάνω αυτή την πολιτική. Ναι, επιτρέψτε μου, θα σας πω. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τα σύνορα, ότι είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ οι προσφυγικές ροές, ότι μόλις έρθουμε εμείς θα επιληθεί πλήρως το πρόβλημα διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αρκετά αποφασιστικός. Και μια σειρά από κορώνες, αν θέλετε, λαϊκισμού και ευκολίας που τροφοδότησαν ένα ιδεολογικό κλίμα, όχι μόνο στα νησιά αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, και αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται ακριβώς μπροστά σε αυτό το κλίμα τι που και τώρα, η ίδια όμως, κύριε, βοήθησε να δημιουργηθεί. Εμείς, από τη δική μας μεριά, από τη δική μας μεριά είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το σχέδιο αυτό είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Και το είδαμε. Με τις κλειστές δομές εννοείται. Με τις κλειστές δομές στα νησιά, χωρίς να υπάρξει αποσυμφόρηση και χωρίς να υπάρξει μεταφορά των προσφύγων, των ετούντων άσυλο, αλλά και των. Αυτό μόλις γίνουν οι κλειστές δομές θα γίνει. Η κυβέρνηση είπε ότι θα μείνουν οι μισοί στα νησιά. Επιτρέψτε. Γιατί το λέτε αυτό. Σας ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία. Λέτε πρώτα και η κυβέρνηση, μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρξει καταλλαγή στη Μυτιλίνη με 25-30 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πού να πάνε. Δεν τι γίνονται πάμε, αυτά. Ανεξέλεγε, τους διώξουμε στην λέω Ελλάδα, λοιπόν. Και μετά λέω, τους λοιπόν, λέω λοιπόν. Και μετά παραμένουμε λέω, όλοι μα θέλετε. Βλέπετε όμως ότι με αυτήν την. Ακριβώς είναι αυτή η στάση. Όχι, προβλέπετε που, αυτό. Υπάρχει συμφωνία που την έχετε υπογράψει. Επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτό από τη συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε μια επιλογή πριν από λίγο καιρό. Να αποχαρακτηρίσει ευάλωτους πληθυσμούς. Ο αποχαρακτηρισμός των ευάλωτων πληθυσμών σημαίνει ότι εφόσον μεταφερθούν στην ενδοχώρα, πράγματι θα συμβεί αυτό που λέτε. Ναι. Αν όμως δεν είχε αποχαρακτηρίσει ευάλωτους πληθυσμούς και συνέχιζε την πολιτική την οποία είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, που τι έλεγε, ότι οι ευάλωτοι πληθυσμοί μεταφέρονται στην ενδοχώρα, από εκεί και πέρα προχωράμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις αποφάσεις για το άσυλο. Σας λέει η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι. Εγώ σας λέω το εξής. Η κυβέρνηση επέλεξε να επιλύσει ένα πρόβλημα με όρους σύγκρουσης με την τοπική κοινωνία. Με όρους των κατοίκων, των νησιών. Κατά τη γνώμη μου, είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των κατοίκων. Θα σας πω γιατί. Είναι και βουλευτές σας εκεί που στηρίζουν τις αντιδράσεις. Βεβαίως τις στηρίζουν τις αντιδράσεις. Διότι. Αλλά οι αντιδράσεις έχουν πάρει ανεξέλεγκτη μορφή. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, ανεξέλεγκτη. Να στο ξενοδοχείο να δέρνουν αστυνομικούς που όχι, κοιμούνται. Όχι, συγχωρείτε. Αυτά. Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Αλλά και οι αντιδράσεις των αστυνομικών, οι οποίοι κατά την αποχώρησή τους σπάνε αυτοκίνητα κατοίκων, φαντάζομαι ότι είναι καταδικαστέο. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει το απόλυτο χάος, την τέλεια καταιγίδα που θα μπορούσαμε να πούμε. Μάλιστα. Και είναι ενώπιον των προβλημάτων που η ίδια δημιούργησε ακριβώς επειδή σταμάτησε την πολιτική αποσυμφόρηση των νησιών και κατέληξε να έχει τεράστιους πληθυσμούς τους οποίους δεν μπορεί να διαχειριστεί. Μήπως θα κάνατε θάλασσα, κύριε Μπακογιάννη, στο συγκεκριμένο θέμα. Όποιες αδυναμίες και αν είχαμε και είχαμε, αυτή τη στιγμή δεν έχει κατατεθεί από καμία πολιτική δύναμη αλλά και από κανέναν άλλο σοβαρό φορέα εναλλακτική πρόταση στην πρόταση που δηλαδή, ο κύριος Τζανακόπουλος μας λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 30.000 Αυγανούς. Αυτοί οι 30.000 Αυγανοί, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Αυτό πρακτικό σημαίνει ότι αν 30.000 Αυγανοί μεταφερθούν στην ενδοχώρα, δεν θα φύγουν ποτέ. Μάλιστα. Ο στόχος ο δικός μας είναι να φύγουν οι Αυγανοί, να είμαι ξεκάθαρη. Δεν ρε λεπτό, κύριε Τζανακόπουλε. Ισχύει ακριβώς. Αυτή είναι η αριθμή. Διότι αυτή είναι η αριθμή, όπως σας λέω. 17.000 είναι Σύριοι. Οι 17.000 Σύριοι, ενδεχομένως οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν προσφυγικό προφίλ. Από αυτούς, όσοι πάρουν πολιτικό άσυλο, ναι, θα μεταφερθούν. Mm-hmm. Και κάποιες πραγματικά ευάλωτες ομάδες. Πραγματικά ευάλωτες ομάδες. Και υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του να είμαι 35. Συγγνώμη τώρα που λέω Αυγανός, ναι, ναι. Έτσι, δεν είναι και ωραίο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
να είμαι 35 Αυγανός και να τις δηλώνω ευάλωτος. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού και του πραγματικά ευάλωτου. Mm-hmm. Λοιπόν, οι πραγματικοί ευάλωτοι μπορούν να μεταφερθούν, αλλά αυτό που είναι ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης. Δεν μας λέτε πότε, κυρία Μπακογιάννη. Σας ακούω νησιώτης τώρα και δεν καταλαβαίνει τι λέτε. Διότι περιμένει να ακούσει πότε θα ανακουφιστεί το νησί και θα αλλάξει η ζωή του. Οικονόμου, που έχει καταστραφεί ο άνθρωπος. Έχει απολύτως δίκιο ο νησιώτης καταρχήν. Γιατί του λέτε λοιπόν τι θα κάνει. Και δεύτερον, να προσθέσω ότι αυτοί οι νησιώτες που εμφανίστηκαν ως νησιώτες, που δίσανε τους αστυνομικούς, που δίρανε τα παιδάκια των υποσυνείδων. Αυτές γίνονται δικογραφίες, μας είπε ο κ. Γίνονται δικογραφίες, αλλά πέραν αυτού δεν εκφράζουν τους νησιώτες. Ναι, όχι, να το πούμε όμως. Ο νησιώτης, κυρία Μπακογιάννη, να που λέτε πούμε ότι έχει δίκιο, επιτρέψτε μου. Όταν μα βλέπει... να τελειώσω όμως μια φράση για να σας επιτρέψω ευχαρίστως. Αλλά να τελειώσω τη φράση. Η φράση μου λοιπόν λέει το εξής. Ότι ο στόχος ο δικός μας είναι να φύγουν. Με ρωτάτε πότε θα φύγουν. Θα φύγουν με δύο τρόπους. Εφαρμόζοντας τη συμφωνία που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ με την Τουρκία, άρα όταν τους δηλώσεις, και αυτό γίνεται πλέον μέσα σε 26 μέρες, δεν γίνεται με τις 70.000 αιτήσεις που κληρονομήσαμε, άρα φεύγουν πίσω προς Τουρκία. Και το δεύτερο, η αφόρητη πίεση την οποία ασκεί σήμερα η ελληνική κυβέρνηση προς την Ευρώπη, τα αεροπλάνα τα οποία, τα αεροπλάνα που παίρνουν τον Αφγανό από το Μόναχο, να περνάνε και από την Ελλάδα και να παίρνουν και τους δικούς μας. Mm. Διότι τα δικά μας αεροπλάνα δεν γίνονται δεκτά. Έχει συμφωνηθεί αυτό. Αυτό γίνεται μια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικώς μίλησα, μίλησα με τους Γερμανούς, οι οποίοι το δέχονται ως λογική. Άρα, ο δικός μας στόχος είναι να φύγουνε. Το επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Να φύγουνε. Διότι αν όχι να γυρίσουν στην Ελλάδα. Στην εάν τους βάλουμε... Και υπάρχει και ένα θέμα. Μας λένε ότι δεν θέλουν τα κλειστά κέντρα. Τα ελεγχόμενα κέντρα. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Τα ελεγχόμενα κέντρα. Τι σημαίνει δεν θέλω ελεγχόμενο κέντρο. Για να μπορέσω να τον βρω, κύριε οικονόμου, για να ξέρω ότι είναι ο κύριος Δημήτρης. Τον έχει συνέχεια εκεί, αυτό είναι το ελεγχόμενο. Το κατάλαβα. Και θα μείνει και το ανοιχτό. Το κατάλαβα. Αλλά και γι' αυτό και θα κριθούμε από την εφαρμογή. Διότι το ξέρω ότι δεν μας εμπιστεύονται αυτή τη στιγμή. Το ξέρω. Να σας ρωτήσω κάτι. Διότι έχουν απογοητευτεί. Ο νησιώτης που, όπως είπατε, έχει απόλυτο δίκιο, γιατί έχει πάρει στις πλάτες του και έχει σηκώσει όλα αυτά τα χρόνια όλο το βάρος. Όταν βλέπει το νησί του να καταβαίνει ένα στρατός από ΜΑΤ, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιό σας, τι να αισθάνετε, σας άρεσε αυτή η εικόνα? Καθόλου. Ή εμένα βρήκατε να μου αρέσει η εικόνα. Εκ του αποτελέσματος και από τα χθεσινά, έπρεπε η κυβέρνηση να πάρει την απόφαση να στείλει ΜΑΤ? Ακούστε, η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει το σχέδιο αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι είναι η μοναδική μας ελπίδα για να φύγουν. Εάν δεν είναι σε κλειστά κέντρα, δεν ξέρουμε πού είναι. Εάν μπουν στην ενδοχώρα, εξαφανίζονται. Και αν όταν εξαφανιστούν δεν τους βρίσκεις για να τους γυρίσεις πίσω. Άρα πρέπει να υπάρχουν κλειστά κέντρα για να μπορέσουν να τους γυρίσεις πίσω. Είναι προαναχωρησιακά αυτά σωστά τα κέντρα. Σωστά εστάλησαν τα μάτια. Το δεύτερο. Δεν ξέρω αν σωστά εστάλησαν ή όχι. Δεν ξέρω. Βλέποντας τα καραγκιοζηλίκια Μουτζούρι, φαντάζομαι ότι οι πληροφορίες ήταν ότι ο κύριος Μουτζούρης θα ηγηθεί κάποιον των ατάκτων για να κάνει την αντίστασή του κατά της αρχής. Η κίνηση εκτόνωσης είναι σωστή τώρα? Πάμε σε ένα διάλογο το απόγευμα. Γενικώς κάθε κίνηση εκτόνωσης είναι σωστή. Και γενικώς κάθε διάλογος πρέπει να εξαντληθεί. Και πρέπει να εξηγήσουμε ότι, παραδείγματος χάρη, σήμερα η μεγαλύτερη υγειονομική βόμβα της χώρας δεν είναι το λιμάνι στο οποίο θα φτάσουν ενδεχομένως κάποιοι από την Ιταλία. Η μεγαλύτερη υγειονομική βόμβα της χώρας είναι η Μόρια. Άρα όσο ταχύτερα φύγει αυτός ο μαχαλάς πέριξ της Μόριας. Τώρα, από αυτό το μαχαλά ζουν πάρα πολλά συμφέροντα. Από αυτό το μαχαλά, επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κερδίζουν. Εγώ θέλω απλώς να πω ότι δεν αξίζει στους νησιώτες μας αυτή η εικόνα της Μόριας όπως είναι σήμερα. Δεν τους αξίζει να δείχνουμε ότι γινόμαστε μπάχαλο για να μπορέσουμε να κλείσουμε μέσα σε ένα κλειστό κέντρο, ελεγχόμενο κέντρο με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και με κάποια ασφάλεια τους ανθρώπους. Αδικούνται σήμερα οι νησιώτες μας από αυτή την εικόνα. Και αν μπορώ να κάνω μία έκκληση, είναι ξέρω ότι δεν μας πιστεύετε. Ξέρω ότι έχει χαθεί εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ξέρω. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε το σχέδιο
και να κρυθούμε από το αποτέλεσμα. Κύριε Τζανακόπουλος. Δύο σχόλια θέλω να κάνω σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Μπακογιάννη. Το πρώτο είναι ότι εκφράζει με έναν πιο επεξεργασμένο και λεπτό τρόπο, με, αν θέλετε, έτσι ένα φιλελεύθερο πολιτικό λόγο, την ίδια ακριβώς άποψη που έχει οδηγήσει στο απόλυτο χάος στα νησιά. Δηλαδή, η άποψη εκείνη η οποία δαιμονοποιεί την αποσυμφόρηση στην ακραία της εκδοχή, την έχει εκφράσει ατυχώς κατά τη γνώμη μου ο κύριος Μηταράκης, λέγοντας ότι αν υπάρξουν μεταφορές στην ενδοχώρα θα έχουμε αλλίωση του ελληνικού πληθυσμού. Αυτή είναι η άποψη. Μα αυτό σας λέω. Μα αυτό σας λέω. Όχι. Είπα ότι την ατυχώς ο κύριος Μηταράκης έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις εκφράσεις. Η κυρία Μπακογιάννη στην πραγματικότητα εκφράζει την ίδια πολιτική με πολύ πιο λεπτές και προσεγμένες και επεξεργασμένες εκφράσεις. Όχι, διαφωνείτε ότι πρέπει να φύγουν. Λέω λοιπόν, όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, το οποίο όμως κρίνεται ad hoc, κρίνεται κατά περίπτωση. Τώρα δεν κρίνεται, σε 26 μέρες, αντί για 3 χρόνια. Καλά, εντάξει, κάνετε λάθος. 26 μέρες λέει ο νόμος. Και ο δικός μας νόμος έλεγε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πράξη, το γεγονός ότι ο νόμος το λέει δεν σημαίνει ότι είναι δυνατόν να κρυθούν οι υποθέσεις ασύλου μέσα σε 26 μέρες. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Επιτρέψτε μου, γιατί η κυρία, λέω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και με δεδομένη την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία, ο μόνος τρόπος για να υπάρξει καταλλαγή είναι να αποσυμφορηθούν τα νησιά και από εκεί και πέρα. Ναι, και όσοι... άλλοι, τι κάνουμε, κύριε Τζανακόπουλε, θα γεμίζουμε την Ελλάδα πρόσφυγες. Με συγχωρείτε. Καταρχάς, τότε θα έχει δίκιο ο κύριος Μηταράκης στο τέλος της ημέρας. Για να θέσουμε. Εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική που λέτε και έρχονται συνέχεια ροές και ο Ερντογάν μας δει ότι εμείς μεταφέρουμε. Καταρχάς, η αποτρεπτική πολιτική έχει αποδειχθεί ότι δεν δουλεύει. Διότι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι ακολουθείται η αποτρεπτική πολιτική, φαίνεται να συνεχίζουμε να έχουμε ροές. Επομένως, αν κάποιος θεωρεί ότι με την γραμμή που εκφράζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, εξαθλιώστε τους, κλειδώστε τους, μην τους επιτρέψετε να πάρουν αέρα, η οποία είναι μια απάνθρωπη πολιτική, αποτρέπει την ύπαρξη νέων ροών. Λέω λοιπόν εγώ, αυτή τη στιγμή χρειάζεται να υπάρξει άμεση αποσυμφόρηση των νησιών. Χρειάζεται κατά παράβαση τη συμφωνία που υπογράψατε με την Τουρκία. Καταρχάς, δεν είναι συμφωνία που υπογράψαμε εμείς με την Τουρκία. Είναι η κοινή δήλωση ε-ε Τουρκία. Κατά παράβαση. Πρώτο, δεν είναι κατά παράβαση. Σας ξαναλέω, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν επιστροφές. Να υπάρξουν για τις επιστροφές ότι μονιμοποιούνται όταν βάζουν την χώρα. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν παράθυρα στη συμφωνία που δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξουν επιστροφές ακόμα και αν μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Ούτε ένας δεν μεταφέρθηκε επί των ημερών σας. Καλά, ούτε ένας. Επί των ημερών σας έχουν μεταφερθεί 7. Αλλά μην τσακωθούμε σε αυτό. Δεν είναι εκεί πέρα. Επομένως, το ζήτημα. Η πρόταση είναι μεταφορά στην ενδοχώρα. Λέω λοιπόν ότι σίγουρα η πρόταση δεν είναι να στέλνουμε τα ΜΑΤ στα νησιά για να επιβάλλουν στην μια πολιτική. Με συγχωρείτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κέντρα στην ενδοχώρα. Επιτρέψτε μου, παντού υπάρχουν, και στα Γιάννενα υπάρχουν, και στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν, και στην Πελοπόννησο υπάρχουν. Τι μου λέτε τώρα. Κάνουμε κι άλλα. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνονται αποκλειστικά και δυσανάλογα τα νησιά για να επιμείνει η κυβέρνηση στην ιδεοληψία της και να θεωρεί ότι έχει δίκιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει δημιουργήσει ένα χάος και αυτή τη στιγμή βρίσκεται εμπλεκόμενη στο ίδιο το χάος που δημιούργησε και μιλούσατε προηγουμένως, κυρία Μπακογιάννη, και εσείς στην ερώτησή σας για εκτόνωση. Με συγχωρείτε, ποιος τη δημιούργησε την ένταση και τώρα συζητάμε για εκτόνωση. Η ίδια η κυβέρνηση έρχεται να εκτονώσει. Είπε για λάθη αυτά, πάντως, που έχουν γίνει. Η ίδια η κυβέρνηση ήρθε να εκτονώσει το χάος που ίδια δημιούργησε. Καταρχήν, το χάος το οποίο δημιουργείται λόγω του μεγέθους του προβλήματος, το οποίο έχω πολλές φορές πει ότι ξεπερνάει τον πόη της χώρας. Όταν έχεις αυτές τις χιλιάδες αφήξεις, η διαχείριση του εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άρα δεν έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Δεν είπα εγώ ότι έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μία πολιτική
η οποία μας κόστησε το κλείσιμο των συνόρων. Mm-hmm. Δηλαδή το πέρασμα μάλιστα του ενός εκατομμυρίου. Αλλά δεν είναι τώρα, δεν είναι η ώρα να κάνω μήμα. Να πάμε στην πρώτη. Να πω όμως να πω δύο πράγματα τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί είπατε κάτι το οποίο πρέπει να το διευκρινίσω. Δεν μπορείτε να λέτε ότι την περίοδο της μεγαλύτερης προσφυγικής ροής στην ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης, μετά δηλαδή τον πόλεμο της Συρίας, όπου είχαμε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ελλάδα, οι οποίοι είχαν ως στόχο να φτάσουν στην κεντρική Ευρώπη, και ως αποτέλεσμα αυτής της ροής έκλεισαν τα σύνορα οι χώρες του Βίζεγκραντ. Και γι' αυτό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τζανακόπουλε, διαφωνώ ριζικά με τις χώρες του Βίζεγκραντ και έχω πει πάρα πολλές φορές και έχω αγωνιστεί όσο καταφέρει. Αλλά δεν μπορείτε να βιώνετε την επιλογή των χώρων του Βίζεγκραντ. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν μας παίρνει ούτε για λαϊκισμούς, ούτε για εύκολες θεωρίες. Διότι όταν πάει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε βάθος, και κάποια στιγμή θα πάει σε βάθος, μην βλέπετε ότι η τηλεοπτική εκπομπή δεν το επιτρέπει, και αρχίζουμε να λέμε ότι θέλετε να μεταφέρετε 30.000 ανθρώπους. Το έχει καταλάβει ο κόσμος τι λέω. Δεν υπάρχει. Το έχει καταλάβει. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι δύσκολο, το κατανοώ απολύτως. Και τώρα, αυτό που ζητάμε είναι μία αναπνοή 2-3 μηνών για να φανεί το αποτέλεσμα. Θα γίνει διάλογος το απόγευμα, θα δούμε. Τώρα, είχαμε ακριβώς προανακριτική χθες σοβαρότατες εξελίξεις, κυρία Μπακογιάννη. Για σας τι σημαίνουν αυτά που υπόθηκαν χθες στην προανακριτική, τα οποία επιβεβαιώθηκαν σε ένα κομμάτι τους και από τον κύριο Παπαγγελόπουλο? Τι να σας πω. Εγώ έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Εγώ δεν ξέρω ποτέ σε κανένα Μαξίμου, τουλάχιστον τις παλιές εποχές, με παιδιά. Γιατί μπορεί τα πράγματα να έχουν αλλάξει εκτάκτως ή τώρα τελευταία, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούν δύο υπουργοί να κάνουν συζήτηση για λήξη ποινικών υποθέσεων του οποιοδήποτε ανθρώπου, για deals με δημοσιογράφους δέχτηκαν και δεν ξέρω τι από και την Ισραηλινή πρεσβεία κτλ. Καλά, εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην δέχεται πιέσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμένα όλο αυτό το πράγμα, εγώ έχω αποφύγει, όπως ξέρετε, να μπω στην κουβέντα. Τι δείχνει αυτή, για εσάς διότι... αυτό? Λένε κάποιοι ότι επιβεβαιώνει ένα κομμάτι της σκευωρίας που στήθηκε, τέλος πάντων. Μου δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ότι η υπόθεση βρωμάει και ότι καλά θα κάνει οι αρμόδιοι να την ξεκαθαρίσουν σε βάθος. Και εξακολουθώ και λέω ότι οι αρμόδιοι είναι η επιτροπή η οποία ασκεί σήμερα... πώς το λένε, αρμοδιότητες εισαγγελέα και η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Τζανακόπουλο, μια κουβέντα σύντομα, παρακαλώ. Όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί ανοίξατε ένα μεγάλο θέμα. Το πρώτο σχόλιο μου, καταρχάς, αφορά την υποτιθέμενη σκευωρία. Έχει πλέον γίνει απολύτως σαφές στον καθένα ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει ή να υποστηρίζει τη θεωρία περισκευωρίας. Μισό λεπτό. Και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που μεταφέρεται οι 4-5 εισαγγελείς κατέθεσαν και τι είπαν, ότι ήταν σκευωρία, δεν ξέρουν, είπαν. Και ήρθαν οι μάρτυρες και είπαν, εμάς δεν μας πείσε κανείς. Κατέθεσαν τέρατα και σημεία για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ποιος? Δεν είπαν, δεν ξέρουν. Τι? Όλοι οι εισαγγελείς κατέθεσαν. Ποια ήταν τα κυρίω που δέχονταν από τον κύριο Παπαγγελόπουλο? Έστησε σκευωρία ο κύριο Παπαγγελόπουλο. Η συνάντηση που υπόθηκε τον κύριο Μιλιανίου έγινε στο Μαξίμου. Λοιπόν, ακούστε. Και με λέω, λοιπόν, λέω λοιπόν ότι επειδή πλέον όλοι έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει σκευωρία Νοβάρτης, έρχεται και αλλάζει. Κύριε Τζανακόπουλε, κρεμάσατε 10 ανθρώπους στα μανταλάκια. Έχουν αρχιοθετηθεί 8. Ναι, θα σας πω. Δεν νιώθετε την ανάγκη ως νέος πολιτικός να πείτε λάθος, ρε παιδιά, συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Ήρθε μια δικογραφία. Για τον πολιτικό μας πολιτισμό τουλάχιστον. Επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω λίγο σε σχέση με τα χθεσινά. Έγινε αυτή η συνάντηση. Θα σας πω το εξής. Μα προσπαθώ οι συναντήσεις να είμαι αυτές μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και κυρίου Μιονή είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2013 με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος επίσης μεσολάβησε. Έτσι ώστε να υπάρξει διευθέτηση σε ένα θέμα που αφορούσε μεταξύ άλλων και την Ισραηλινή κυβέρνηση. Πότε? Όλα τα υπόλοιπα. Το 2013. Τελεία και όλα πάμε, τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα του κυρίου Φιλιππάκη αφορούσε την Ισραηλινή κυβέρνηση. Να καλέσω τον Ισραηλινό πρέσβη να μου το εξηγήσει. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Τζανακόπουλε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εντάξει.
Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Στο Γαλαξία θα βρείτε πατάτες στο κιλό μόνο 63 λεπτά, 7 θάλασσες, καλαμάρι κομμένο και καθαρισμένο μόνο 5 και 10, ζυμαρικά μπαμπα.